Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Ο Άγγελος και η Στέλλα έχουν περάσει από 40 κύματα. Ο Άγγελος έδιωξε τη Στέλλα και εκείνη τον παρακάλεσε να μην το κάνει. Το γυαλί όμως ράγισε όταν η Στέλλα ανέλαβε την υπεράσπιση του Αστέρι για τη δολοφονία του Πέτρη. Ο Άγγελος δεν είχε ιδέα ότι η σύντροφός του θα έκανε κάτι τέτοιο και έπεσε από τα σύννεφα όταν το έμαθε και μάλιστα όχι από εκείνη. Η Στέλλα έτρεξε να του εξηγήσει αλλά εκείνος είχε πάρει την απόφαση του. Πληγώθηκε και ένιωσε προδομένος, παρόλο που προσπάθησε να της δείξει ότι δεν τον ενοχλεί. Η Στέλλα του εξήγησε ότι εξακολουθεί να νιώθει πράγματα για αυτόν. Εκείνος όμως την απομάκρυνε σπρώχνοντας τη όλο ένα και πιο κοντά στον Αστέρι. Άλλωστε η δικηγόρος και ο Σταματάκης έχουν και ένα παρελθόν. Ωστόσο ο Άγγελος ακόμη αγαπάει τη Στέλλα. Είναι μια γυναίκα που δεν μπορεί να ξεχάσει εύκολα. Την διεκδίκησε και καταφέρει να την κάνει να τον εμπιστευθεί. Έτσι συνειδητοποιεί ότι έκανε ένα τεράστιο λάθος. Την προσεγγίζει ξανά και πάει στο γραφείο της. Εκεί ο Άγγελος ζητάει από τη Στέλλα να τα ξαναβρουν και να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους. Η Στέλλα όμως είναι διστακτική, αφού δεν έχει ξεχάσει ακόμη τον Αστέρι και έχει ακόμη ελπίδες κατά βάθος ότι μπορεί να τα ξαναβρουν μέσα από την υπόθεση που έχει αναλάβει. Η Στέλλα είναι μπερδεμένη. Η τριβή της με τον πρώην αραβωνιαστικό της έχουν φέρει αναμνήσεις και συναισθήματα στην επιφάνεια. Θα καταφέρει ο Άγγελος να την ξανακερδίσει? Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.